Εχθές είχαμε την επίσκεψη Ευρωπαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στελεχών, οι οποίοι θυμήθηκαν το η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και σύνορα της Ελλάδας. Ξέρετε, αυτό το θυμούνται μόνο όταν έχουμε αποθήσεις προσφύγων και μεταναστών. Το ξεχνάνε σε κάθε παραβίαση της αστικής τάξης της Τουρκίας όλο αυτό το διάστημα. Και τι δήλωσαν, ότι σας δίνουμε και 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή να συνεχιστεί και να διαιωνιστεί το καθεστώς εγκλωβισμού στα νησιά και στα σύνορα προσφύγων και μεταναστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εδώ έχουμε, γιατί οι χθεσινές δηλώσεις τους και η στάση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης, αν θέλετε και του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι να μένει στο απειρόβλητο η αιτία του προβλήματος, που είναι η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, που προκαλεί και τους πρόσφυγες και όλη αυτή την κατάσταση, και ταυτόχρονα να δικαιολογείται, μάλιστα όλοι τους λένε ότι δικαιολογείται η εισβολή της Τουρκίας γιατί αισθάνεται ανασφαλής για αυτή την κατάσταση. Και στο απειρόβλητο επίσης είναι και ο εγκλωβισμός των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά όλο αυτό το διάστημα και μετατροπή των νησιών σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θα το θέλετε, αυτές οι δηλώσεις είναι και περιφρόνηση του αγώνα που δίνουν οι νησιώτες όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτές τις μέρες που είδαμε τη μεγαλειώδη εξέγερση των νησιωτών απέναντι σε αυτή την πολιτική. Και από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι σήμερα την πυγμή η κυβέρνηση πρέπει να τη δείχνει όχι στα θύματα των υπερελιστικών πολέμων, όχι στους εγκλωβισμένους, στους ξεριζωμένους, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ που έχουν την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, που ακριβώς ανοίγει δρόμο και είναι βούτυρο στο ψωμί της πολιτικής του Ερντογάν που παίζει τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Και από αυτή τη σκοπιά μπορούμε να βγάλουμε και συμπέρασμα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, αναγκαία είναι η φύλαξη των συνόρων. Όμως δεν νομιμοποιούνται κραυγές ρατσιστικές και δράσεις ρατσιστικές καλυμμένες και μη την ίδια στιγμή που ακριβώς αν αντιμετωπίζει σαν εχθρό τους πρόσφυγες επί της ουσίας διαμορφώνεται έδαφος να δικαιολογείται η πολιτική του Ερντογάν, ακριβώς να είναι άλοθη για την στάση της αστικής τάξης της Τουρκίας. Τα λέμε αυτά γιατί μπορούν να βγουν συμπεράσματα και πολύ περισσότερο σήμερα την ομοψυχία του λαός να τη δείξει ενάντια και σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική, για να αμφισβητηθεί εδώ και τώρα και το Δουβλίνο και η συμφωνία, η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και το ΚΚΕ με τη χθεσινή ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου θέτει το ζήτημα και να κλείσουν τώρα τα hot spot ανοιχτά και κλειστά στα νησιά, άμεση μεταφορά στις χώρες προορισμού τους, βάζει το ζήτημα αν θα το θέλετε, και από την πείρα μας και από τις εξελίξεις. Διαμορφώνουμε μια νέα πρόταση που βάζει το εξής ζήτημα, ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν διαδικασίες εξέτασης του ασύλου, υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία, είτε στα τουρκοσυριακά είτε στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και εκεί να εξετάζεται το άσυλο. Πολλά θα μπορούσαν να γίνονται στην Τουρκία. Μια στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η πρόταση έρχεται με βάση που βρίσκονται οι πρόσφυγες, όχι που να τους φέρουμε. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσαν λοιπόν να εξετάζονται στα τουρκοσυριακά και στα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσα στη Συρία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, και να υπάρχει άμεση μετάβαση στις χώρες προορισμού τους. Είναι μια πρόταση που σέβεται πρώτα απ' όλα και τα δικαιώματα των προσφύγων και στην εξέταση του ασύλου, και ταυτόχρονα δεν τους μετατρέπει σε μπαλάκια από τη μια χώρα στην άλλη σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις. Κύριε Παπαδάκη, αν δεν βγάλει άκρη βέβαια και ο Ερντογάν, αυτό πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει και η Τουρκία σε αυτό το πράγμα. Γιατί η πρόταση. Ο Ερντογάν τους έχει μαζεμένους στρατούς τόσο καιρό. Η πρόταση που λέει απελάσεις προς τον Ερντογάν δεν είναι αντεγύρευε τώρα τι θα κάνουμε με αυτή την εξέλιξη. Σας λέμε λοιπόν ότι η πρόταση η οποία είναι προς το συμφέρον και των προσφύγων και συνολικότερα των λαών είναι να υπάρξει πρόταση προς τα μπροστά. Δηλαδή, δεν διαφωνώ ότι είναι σωστή πρόταση. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστική είναι αυτή η πρόταση. Αυτό σας λέω. Εμείς λέμε ότι είναι ρεαλιστική ακριβώς γιατί οι πρόσφυγες βρίσκονται σήμερα εκεί τοποθετημένοι.
Και αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Επειδή είστε και ευρωβουλευτής πάντως, πιο ρεαλιστικό θα ήταν να γίνεται κατανομή των ετών των ασύλου σε όλη την Ευρώπη. Ναι, και όχι η Ευρώπη απλά να κρατάει ερμηνικά κλειστά τα δικά της σύνορα και για τα δικά μας να λέει ότι είναι ευρωπαϊκά, αλλά τα δικά της να είναι εθνικά. Η διαδικασία που λέμε είναι η βάση για να πάνε στις χώρες προορισμού και να γίνει η κατανομή που λέτε. Αν δεν υπάρξει διαδικασία, το πρόβλημα είναι πού θα γίνουν οι αιτήσεις ασύλου. Γιατί αν η Ελλάδα μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο αιτήσεων ασύλου και αν η Ελλάδα μετατραπεί σε φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Γι' αυτό σας λέμε, αυτή τη στιγμή ο όγκος βρίσκεται εκεί. Θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η διαδικασία που να κατέληγε στις χώρες. Καθίστε να τα βρει ο Πούτιν με τον Ερντογάν. Όχι, άκουσα πολλά πράγματα. Αυτές είναι οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Η τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα και η διάθεσή του να βάλει πλάτη υποδηλώνει ακριβώς τη στρατηγική σύμπλευση αυτών των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική αυτή που μας έφερε ως εδώ με την στήριξη των υπεραλιστικών σχεδίων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στη Συρία, με την δικαιολόγηση της εισβολής στην Συρία. Είναι ενδεικτικό ότι φέρεται η κυβέρνηση να μην έχει βάλει καν το θέμα της, στην σύνοδο των πρέσβεων του ΝΑΤΟ, να μην έχει βάλει καν το θέμα της εισβολής της Τουρκίας στην Συρία και να έβαλε μόνο το θέμα της υλοποίησης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και εδώ τα λέμε αυτά γιατί αυτή η πολιτική στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις βάσεις, με την επέκταση των βάσεων, με τη συμφωνία με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Άρα λοιπόν αυτή την πολιτική τη στηρίζουν για τη διαμόρφωση των αιτιών του προβλήματος, αλλά και τη στήριξη του εγκλωβισμού με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που όλοι ζητούν να υλοποιηθεί. Εμείς λέμε ότι τώρα πρέπει να ακυρωθεί και αυτή και ο κανονισμός του Δουβλίνου, που είναι ακριβώς δύο λουκέτα που αν δεν σπάσουν αυτά, το πρόβλημα θα συνεχίζει να υπάρχει. Μετά τις ενέργειες του Ερντογάν, τώρα μην γελιόμαστε, αυτή η συμφωνία είναι στον αέρα. Ναι, ένας λόγος παραπάνω να μην υλοποιηθεί. Όταν το ένα από τα δύο γιατί, μέρη την αθετεί. Γιατί το αποτέλεσμά της είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νησιά. Και οι νησιώτες με την πάλη τους το ξεκαθάρισαν και το έκαναν γνωστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό το ζήτημα σήμερα είναι να συγκρουστούμε με την πολιτική και των υπεραλιστικών πολέμων και του Δουβλίνου και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που διαμορφώνει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.